Δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε, κυρία Υπουργέ, το ζήτημα της συγχώνευσης σχολείων στην Βουλή. Από τότε που ξεκίνησε, από τα χρόνια της κυρίας Διαμαντοπούλου, Υπουργού Παιδείας, που πήρε γενικευμένο δηλαδή χαρακτήρα, έχουν συγχωνευτεί, έχουν κλείσει χιλιάδες σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Τούτη τη φορά, το ζήτημα αφορά το 4ο και το 5ο Γενικό Λύκειο της Καλαμαριάς, για τα οποία η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης προτείνει τη συγχώνευσή τους, με την αιτιολογία της αθροή ότι τα δύο σχολεία συστεγάζονται, οπότε δεν τίθεται, λέει, θέμα μεταφοράς των μαθητών, το λύσαμε και αυτό, και υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ορθότερη και ευκολότερη διαχείριση του μαθητικού δυναμικού, λέω τι λέει η Διεύθυνση, και καλύτερη στελέχωση από εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί ποιος την εμποδίζει να στελεχώσει καλύτερα τις σχολικές μονάδες τώρα και θα γίνει καλύτερη η στελέχωση αν συγχωνευτούν? Εν πάση περιπτώσει, και μόνο αυτό το σκεπτικό, αν διαβάσει κανείς, καταλαβαίνει ότι η πρόταση αυτή της δευτεροβάθμιας της Ανατολικής Θεσσαλονίκης δείχνει ότι οι αλλαγές δεν γίνονται με κριτήριο τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, αλλά με αυτή τη λογική, τη πάγια λογική όλων των κυβερνήσεων, στη λογική δηλαδή της εξοικονόμησης των πόρων, τη λογική του κόστους-οφέλους, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Εν τω μεταξύ, η πρόταση αυτή της δευτεροβάθμιας, κύριε Πρόεδρε, δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αυτά τα δύο σχολεία, το 4ο και το 5ο Λύκειο της Καλαμαριάς, είναι ήδη επιβαρημένα. Και αυτό που χρειάζεται να γίνει, αντί να τα συγχωνεύσουν, είναι να προσληφθούν οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για να μην χάνονται ώρες μαθημάτων και να μην ανατίθενται βεβαίως υπερορίες στο υπάρχον προσωπικό, να παραμείνει μικρός ο αριθμός τμήματων ανά τμήμα. Όσοι έχουν δουλέψει ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη μεγάλη σημασία που έχει να είναι μικρός ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, να αυξηθεί η χρηματοδότηση των σχολείων, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, εν πάση περιπτώσει να αναβαθμιστούν αυτά τα σχολεία. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και μία ακόμη πλευρά, και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ότι με τη συγχώνευση, με την προτινόμενη μάλλον συγχώνευση, θα καταργηθούν και οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, θα μειωθεί το συνολικό προσωπικό των συγχωνευόμενων σχολείων, και αυτό βεβαίως δεν είναι μία καλή εξέλιξη για τους εκπαιδευτικούς. Συνοψίζοντας, αυτό που μεταφέρουμε εμείς είναι ότι αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η περιοχή της Καλαμαριάς είναι να παραμείνουν ως ξεχωριστά σχολεία, κυρία Υπουργέ, και το 4ο και το 5ο Γενικά Λύκεια της Καλαμαριάς, με ταυτόχρονη βεβαίως λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αναβάθμισή τους. Να μην γίνει λοιπόν η συγχώνευση, να εξασφαλιστούν και για τα δύο σχολεία όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους και να ξεκινήσει επιτέλους η ανέγερση του 8ου Γενικού Λυκείου της Καλαμαριάς. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, μάλλον κύριοι συνάδελφοι, δύο υπογράφετε, εσείς είστε παρόν και την υποστηρίζετε. Όλες οι σχολικές μεταβολές, δηλαδή η ίδρυση, η κατάργηση, η συγχώνευση, η προαγωγή, ο υποβιβασμός μιας σχολικής μονάδας είναι μια διαδικασία πολυπαραγωγική και πάντοτε η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργείο προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τις σχολικές μεταβολές του 24-25, είναι ήδη σε εξέλιξη. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 23, στείλαμε τη σχετική εγκύκλιο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, στις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης και στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Με την εγκύκλιο αυτή, όπως κάθε φορά, ζητούμε τεκμηριωμένες προτάσεις των οικείων διευθύνσεων και των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης. Ζητούμε επίσης και γνωμοδότηση από τα δημοτικά συμβούλια. Να σημειώσω εδώ ότι αυτές οι προτάσεις λαμβάνονται βεβαίως σοβαρώς υπόψη, αλλά δεν δεσμεύουν το Υπουργείο για την τελική απόφαση. Σε ό,τι αφορά τη σχολική μονάδα για την οποία μας ρωτάτε, δηλαδή για τις εικόνες του 4ου και του 5ου ΓΕΛ Καλαμαριάς, πράγματι, με βάση την εγκύκλιο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η πρότασή της ήταν να συγχωνευτούν αυτά τα δύο σχολεία, διότι συστεγάζονται σε κτίριο των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ανατολικής Θράκης. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μετεγγραφών κάθε χρόνο μεταξύ των σχολικών μονάδων, που η αρμόδια διεύθυνση θεωρεί ότι επηρεάζουν έστω και προσωρινά το παιδαγωγικό κλίμα και τη γενικότερη λειτουργία. Και με την πρόταση αυτή συμφωνεί και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για τους ίδιους λόγους και κυρίως και για το λόγο ότι η συστέγαση
δεν υποχρεώνει σε μεταφορά μαθητών, δεν δημιουργείται θέμα μεταφοράς μαθητών. Το Δημοτικό Συμβούλιο στο σχετικό θέμα απάντησε αρνητικά, όπως και εσείς γνωρίζετε. Το δικό μας το Υπουργείο, όπως σας είπα, εξετάζει πάντοτε και τις προτάσεις και τις γνωμοδοτήσεις, λαμβάνει σοβαρός υπόψη. Στην τελική απόφαση πάντοτε βαραίνει η παροχή υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης στα παιδιά και το όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Γι' αυτό λοιπόν, απαντώντας στην ερώτησή σας, σας ανακοινώνω σήμερα ότι το Υπουργείο δεν θα πρόβει σε σχολική μεταβολή. Δηλαδή δεν θα συγχωρευτεί το 4ο και το 5ο γέλ Καλαμαριάς. Αντιλαμβανόμαστε τους παιδαγωγικούς λόγους για τους οποίους προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς. Η εκτίμηση των υπηρεσιών και η τελική απόφαση του Υπουργείου θα είναι ότι δεν πρέπει από παιδαγωγικής απόψεως οι σχολικές μονάδες να συγχωνευτούν σε μία. Θα λειτουργήσουν την επόμενη σχολική χρονιά όσα έχουν μέχρι τώρα και αυτό θα παρέχει και εύρυθμη λειτουργία και υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Θα απαντήσω στις άλλες δύο ερωτήσεις σας στη δευτερολογία μου και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι ο κύριος Συντελής θα χρειαστεί μόνο ένα λεπτό τώρα. Κύριε συνάδελφε, για τη δευτερολογία σας. Με χαρά ακούσαμε την κυρία Υπουργό να ανακοινώνει ότι δεν θα γίνει η συγχώνευση. Είναι μια καλή είδηση για τους μαθητές και για τους γονείς και για την Καλαμαριά. Και τη χαιρετίζουμε, φυσικά. Δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ. Στο συγκεκριμένο δεν ισχύουν. Μέτρησε και καλώς, κατά τη γνώμη μας, η ομόφωνη απόφαση εκεί της Καλαμαριάς, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ο Δήμος ήταν αντίθετοι. Και πολύ σωστά πράττει η κυβέρνηση και δεν συγχωνεύει τα σχολεία. Όμως θα ήθελα συμπληρωματικά, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα με τις σχολικές μονάδες στην Καλαμαριά, θα καλούσα μάλλον την κυβέρνηση να δει την ανέγερση του 8ου Λυκείου. Είναι στην περιοχή Νταλίπη, για όσους ξέρουν από Θεσσαλονίκη, εκεί στην Ανηφόρα, όπως βγαίνει, πριν πάρει την κατηφόρα για το αεροδρόμιο. Εκεί είναι. Υπάρχει χαρακτηρισμένος χώρος για να ανεγερθεί ένα γενικό λύκειο το οποίο θα αποσυμφορήσει και θα ομαλοποιήσει την κατανομή των μαθητών στην Καλαμαριά. Είναι ένας χαρακτηρισμένος χώρος, ο οποίος φυσικά θα πρέπει να απαλωτριωθεί και να ανεγερθεί ένα γενικό λύκειο. Αυτό καλούμε και την κυβέρνηση και το Δήμο και την Περιφέρεια και όλους βέβαια τους υπεύθυνους, έτσι ώστε να γίνει επιτέλους αυτό το σχολείο που θα ανακουφίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Καλαμαριάς. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με τις συγχωνεύσεις γενικότερα, γιατί αυτή μπορεί να μην γίνεται, αλλά αλλού γίνονται. Νομίζω ότι είναι λάθος να ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας τη δημιουργία μέσω των συγχωνεύσεων πολυπληθών και γιγαντωμένων σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα λυκείων, με όλα αυτά τα φαινόμενα της ενδοσχολικής βίας να ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα για ευνόητους παιδαγωγικούς και μορφωτικούς λόγους και διαπροσωπικούς να υπάρχουν σχολικές μονάδες με ένα λελογισμένο αριθμό μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν και οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών να είναι σε μια πιο υγιή και πιο σωστή βάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο μία παρατήρηση. Δεν είναι ο αριθμός των μαθητών που δημιουργεί τα φαινόμενα της σχολικής βίας και βεβαίως δεν έχουμε και το χρόνο να το αναπτύξουμε. Θα σας πω μόνο τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, τα οποία είναι πολύ άριθμα, έχουν μηδενική σχολική βία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για τον διορισμό των εκπαιδευτικών, θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη από την προηγούμενη τετραετία έχει κάνει μέχρι στιγμής 28.500 διορισμούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι 5.000 που είναι για την ειδική αγωγή, οι πρώτοι στα εκπαιδευτικά χρονικά, και 1.590 διορισμοί ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και να θυμίσω ότι είναι οι πρώτοι διορισμοί που γίνονται μετά από 12 χρόνια. Στα άλλα δύο ερωτήματά σας, κύριε συνάδελφε, για τα κτηριακά, θα σας πω για πολλωστή φορά. Έχω απαντήσει ήδη σε 4 ερωτήσεις, εγώ μόνο σε ερωτήσεις του ΚΚΕ, στον κύριο Λαμπρούλη, σε εσάς, στην κυρία Κανέλη, στον κύριο Συντιχάκη. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το επαναλάβω ξανά εδώ. Ευχαριστώ.